Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού τίνει να ανατρέψει όλον τον στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας, τονίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, επισημένοντας ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στον ιατρικό κόσμο. Η αύξηση των κρουσμάτων αυτή τη στιγμή τίνει να ανατρέψει όλο το στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας απέναντι στον κορονοϊό και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε αφενός μεν σε επαγρύπνηση, αφετέρου δε μπροστά στη λήψη ενδεχομένως και νέων μέτρων. Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος έχει προτείνει στην κυβέρνηση να προχωρήσει εδώ και τώρα σε γενική αναδιάρθρωση του ΕΟΔΗ. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας ήδη προτείνει στην πολιτεία μια γενική αναδιάρθρωση εδώ τώρα αυτή τη στιγμή του ΕΟΔΗ, ούτως ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική υπηρεσία με ενίσχυσή της σε προσωπικό και εξοπλισμό για την γρήγορη εξέταση των δειγμάτων και την ανίχνευση των κρουσμάτων. Επίσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, ο ΕΟΔΗ με επικοινωνιολόγους και ψυχολόγους θα πρέπει να προσεγγίσει την νεολαία που δεν φαίνεται να προσαρμόζεται με τα μέτρα για τον κορονοϊό, ενώ ζήτησε παράλληλα και την ενίσχυση των δομών υγείας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ενισχύσει το σύστημα υγείας, κυρίως σε πρώτο βαθμό με την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου εκεί θα ενισχύσει όσες κρατικές δομές υπάρχουν, αλλά θα χρησιμοποιήσει και τον ιδιωτικό τομέα που είναι άριστα εξοπλισμένος και επιπρόσθετα θα φροντίσει για την αύξηση των κρεβατιών ΜΕΘ. Στο μεταξύ, σε καραντίνα παραμένουν ακόμη ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας Δημήτρης Δελιγιάννης και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίοι σήμερα υπευλήθησαν σε τεστ κορονοϊού για να διαπιστωθεί αν έχουν κολλήσει τον ιό μετά την επαφή τους με